Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Γιώργο Βιτζιλαίο, οικότροφος της νέας φοιτητικής εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κύριε Βιτζιλαίο, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Και εγώ. Είναι και μέλος της ΕΚ ΝΕΟ άνθρωπος. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βιτζιλαίο, πώς ακούσατε εσείς αυτά που είπε έτσι σε νέους επαγγελματίες και επιστήμονες σήμερα ο Πρωθυπουργός? Σκοπός δεν είναι το πόσα λεφτά θα βγάλω, αυτά τα να δούμε τη ζωή μας ολιστικά. Εσείς τι βλέπετε ολιστικά τη ζωή σας, κύριε Βιτζιλαίο? Κοιτάξτε να δείτε, το τι είναι ολιστικό και τι δεν είναι για την κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό, γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζει μακριά από τα άγχη και τις ανησυχίες της νέας γενιάς και γι' αυτό δεν μπορεί και να τις καταλάβει. Αν θέλετε εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, την προηγούμενη Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν οι φοιτητικές εκλογές. Τα δείξαμε αυτά, τα έχουμε συζητήσει εκτενώς, κύριε Βιτζιλαίο. Που έγιναν, ναι, ένα μικρό σχόλιο. Ναι. Μόνο ότι οι φοιτητές έστειλαν μήνυμα καταδίκης αυτή της πολιτικής, που υποβαθμίζει τις σπουδές μας, τη ζωή μας, υποχρηματοδοτεί τα πανεπιστήμια μας κτλ. Και το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Ήταν μήνυμα καταδίκης και διεκδίκησης συγκεκριμένων αιτημάτων και των σύγχρονων αναγκών μας, που η κυβέρνηση συνειδητά που σιωπά, ακόμα και στοιχειωδώς κανόνες αριθμητικής γυρίζει την πλάτη σε αυτούς, και από σιωπά επίτηδες, αν θέλετε, τη γνώμη μας, και εκεί πάνε και αυτές οι δηλώσεις, για να παρουσιάσει αυτές τις προτάσεις σαν κάτι καλό για τους φοιτητές, που όμως εμείς λέμε και ξεκάθαρα το λέμε και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το είπαν και οι φοιτητές την προηγούμενη Τετάρτη, ότι καμία σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες, αλλά προβλέπουν ένα μέλλον δύσκολο για την Ελλάδα. Απορία. Εσείς μένετε, ζείτε στην εστία του ΕΜΟΥ. Πού, από πού μας ήρθατε για να σπουδάσετε? Βγάλατε πολύ καλό βαθμό προφανώς για να σπουδάζετε στο Πολυτεχνείο. Από πού μας ήρθατε? Από την Άξο. Από την Άξο, μάλιστα. Μένετε στην εστία δωρεάν? Ναι. Σε ποια εστία, κύριε Βιτζιλέ? Σε αυτή που είναι... Στη Νέα. Στη Νέα, έτσι. Που είναι κάτω στην Κοκκινοπούλου. Μάλιστα, μάλιστα. Πώς σας ακούστηκε αυτή η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στην ίδια συζήτηση, ότι πρέπει να δούμε το ζήτημα των ΕΣΔΙΤ για τις εστίες, να δούμε τα ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική στέγη? Λέει ότι είπε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι δωρεάν, γιατί όσοι έχουν σπουδάσει εκτός Αθηνών, αλλά και τα παιδιά που σπουδάζουν εντός Αθηνών, βλέπουν ότι το κόστος του ενοικίου είναι τεράστιο. Όμως από την άλλη έχουμε και μια δεδομένη υποβάθμιση στις εστίες, το γνωρίζουμε. Έχουμε δει τραγικές εικόνες. Θέλω να μου πείτε πώς τα ακούσατε εσείς αυτά ως φοιτητής, αν σας προβλημάτισαν. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το Πρωθυπουργό είπε πολλά και το πιο χαρακτηριστικό του είναι αυτό για τα ΣΔΙΤ. Οι εστιακοί φοιτητές και συνολικά η ακαδημαϊκή κοινότητα έχουμε απορρίψει τέτοιες λογικές, γιατί χρησιμοποιούν την αιτία του προβλήματος ως το αντίδοτο. Και θα εξηγηθώ. Χρόνια τώρα υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση στις εστίες, που η αιτία της είναι η μεγάλη υποχρηματοδότηση, δηλαδή δίνεται καθόλου λεφτά για τις ανάγκες των εστιακών, και η τεράστια επιχειρηματική λειτουργία που υπάρχει μέσα στις εστίες. Έχουμε ζήσει να κόβεται το φαΐ από τη μία μέρα στην άλλη και να μένουμε νηστικοί, επειδή μία μέρα αποφάσισε ο εργολάβος ότι δεν βγάζει υπαρκτά κέρδη και σηκώνεται και φεύγει. Έχουμε ζήσει χειμώνες ολόκληρους χωρίς θέρμανση, επειδή ο εργολάβος δεν συντηρεί τη θέρμανση και τους λέβητες, γιατί θέλει να βγάζει παραπάνω λεφτά, με αποτέλεσμα οι εστιακοί να μένουμε μέσα στο καταχύμωνο χωρίς θέρμανση. Έχουμε ζήσει αντίστοιχα καλοκαίρια τα οποία δεν έχουμε ψύξη, κλιματισμό για να μπορούμε να διαβάσουμε για την εξεταστική. Αντίστοιχα για τον ίδιο τρόπο. Ο ιδιωτικός τομέας, η σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα, τέλος πάντων το δημόσιο και η επιχειρηματική λειτουργία, έχει δοκιμαστεί. Για μας έχει δοκιμαστεί από όλες τις κυβερνήσεις, πρώτη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη τώρα της Νέας Δημοκρατίας, και έχει αποτύχει πλήρως, γιατί δεν βάζει στον πυρήνα τις λύσεις, τις ανάγκες των φοιτητών και το πώς θα εξασφαλιστούν αυτές, αλλά βάζει το πώς θα βγουν κέρδη από τις δικές μας ανάγκες, θα κερδοφορήσουν εργολάβοι κτλ. Επομένως, αντί η κυβέρνηση, εμείς λέμε, να φέρει ΣΔΙΤ και παραπάνω επιχειρηματική λειτουργία μέσα στα πανεπιστήμια, και εδώ πέρα που δεν έχουμε θέρμανση και ζεστό νερό, να πληρώνουμε και νίκη από πάνω, να δώσει χρηματοδότηση για τις ανάγκες μας και στο ύψος των αναγκών μας, λέμε εμείς, να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό με όλα τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα. Άρα λέτε να πέσει δημόσιο χρήμα, να δαπανίσει η κυβέρνηση χρήματα, ώστε να έχετε αξιοπρεπείς εστίες χωρίς να χρειάζεται να τις πληρώνετε. Αυτό καταλαβαίνω. Προφανώς, και ξαναλέω ότι η λύση που προτείνει η κυβέρνηση και έχει δοκιμαστεί και από όλες τις κυβερνήσεις προηγούμενες, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Που το πρόβλημα είναι ότι δεν μπαίνουν στο επίκεντρο οι ανάγκες μας, αλλά μπαίνουν επιχειρηματική λειτουργία,
τα κέρδη κτλ. Κύριε Βιτζιλέ, η κατάσταση στις εστίες θεωρείται ότι είναι καλή, πέρα από τις ευθύνες που μπορεί να έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε εξουσία που υπάρχει. Θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται η κατάσταση που υπάρχει στις εστίες σε αυτό που θέλουν οι φοιτητές? Συνολικά αυτά που ανέβαινε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση... Δεν το βάζω, δεν το προσωποποιώ. Διαχρονικά όλοι έχουμε υπάρξει φοιτητές και εγώ. Τη συγκεκριμένη δήλωση. Είναι μακριά όλα και πέρα από τις ανάγκες των φοιτητών. Από πού να ξεκινήσουμε, από τις εστίες που ξαναλέω... Το φοιτητό φαΐ είναι πολύ κακής ποιότητας και ποσότητας, επειδή υπάρχουν εργολαβίες και προσπαθούν να βγάλουν κέρδη. Είναι υποβαθμισμένες οι εστίες. Χρειάζεται κάποια στιγμή να καθαρίσουν εντός εισαγωγικών. Υπήρχαν στο παρελθόν φαινόμενα του να μένουν μέσα στις εστίες άνθρωποι επί χρόνια και μάλιστα να εκμεταλλεύονται κιόλας οικονομικά τις εστίες. Το 9% αυτή τη στιγμή των επαρχιωτών φοιτητών, εγώ σας το λέω από τη δικιά μου εστία που μένουμε εδώ πέρα. Το 9% πανελλαδικά αυτή τη στιγμή των επαρχιωτών φοιτητών έχει πρόσβαση σε εστίες και οι υπόλοιποι μένουν απ' έξω. Και δεν υπάρχουν επαρκής αριθμός δωματίων για να μπορούν να στεγάσουν τους φοιτητές. Καλά, αυτό είναι απορία τώρα. Ούτως ή άλλως, και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Σας το λέω εγώ εγκυμένα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν υπάρχουν δωμάτια, δεν υπάρχει μέρημνα για τους φοιτητές. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Απορία. Είναι απολύτως κατανοητό. Εσείς καταφέρατε, αποκτήσατε πρόσβαση σε μία εστία. Εικάζω ότι η οικογένειά σας θα της ήταν πολύ δύσκολο να πληρώνει η νίκη για ένα διαμέρισμα ή για να συγκατοικήσετε. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Τα έχουμε δει ιδίως στο κέντρο πλέον. Είναι χυδαία υψηλά τα ποσά για τα ενοίκια. Θέλω να μου πείτε. Είπατε ότι μόλις το 9% των επαρχιωτών φοιτητών έχει πρόσβαση στις εστίες. Θα βλέπατε πολύ αρνητικά, το δικηγόρο του διαβόλου κάνω για να είμαστε σωστοί, να αποκτήσει το 80% πρόσβαση και να πρέπει να δίνει 100-150 ευρώ το μήνα σε όμως επαρκείς υποδομές, σε εστίες που να μην έχουν φαΐ της προκοπής, θέρμανση, αξιοπρέπεια. Αν υπήρχε ένα τέτοιο είδους δίλημα, θα υπήρχε περίπτωση να επιλέξετε το άλλο? Και για να προσθέσω και φύλαξη με πανεπιστημιακή αστυνομία. Τώρα το χόντρινες, βρε Γιώργο μου, πολύ. Το παίρνω εγώ, δεν το δίνω σε σένα. Το κάνεις μεγάλο τώρα. Τώρα το χόντρινες πολύ. Με πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί το αίτημα της ασφάλειας στις εστίες είναι διαφορετικό. Αν θα αφήσουμε το ένα, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπα και πριν, και αυτό προσπάθησα να σε εξηγήσω, είναι ότι για να γίνουν όλα αυτά, να μπορούμε να έχουμε όλοι οι επαρχιώτες, φοιτητές που έχουμε ανάγκη πρόσβαση στις εστίες, να υπάρχει φαΐ, να υπάρχει σύντηση επαρκής, να υπάρχει πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, υποδομές, θέρμανση, όλα αυτά που θεωρούμε ότι σήμερα πρέπει να έχει ένας επαρχιώτης φοιτητής για να μπορεί να σπουδάσει ανεπόδιστα, πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση, πρέπει να υπάρχει προσωπικό στην ευθύνη του κράτους και πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση να βάλει στο επίκεντρο αυτές τις ανάγκες. Όσο μπαίνει το επιχειρηματικό μέσα στη μέση, δεν πρόκειται να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Γιατί σας ξαναλέω, ακόμα και το 80% να μπαίνει και 150 ευρώ να δίνει, τα προβλήματα δεν θα λυθούν. Γιατί δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση, δεν θα υπάρχουν οι εργαζόμενοι στην ευθύνη του κράτους κτλ. Και θα μπαίνει πάλι στη μέση το κέρδος. Αυτό θα μα και τώρα δεν υπάρχει και δεν κάνουν την επένδυση για να φτιαχτούν εστίες. Σας λένε λοιπόν, θα φτιάξουν οι ιδιώτες σπίτια και θα πληρώνετε 150 ευρώ, ας πούμε, και θα μένει στο σπίτι αυτό. Ναι, αντί να πληρώνει 400-500. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε σε λίγο τον κύριο Βιτζιλέ, οπότε να τον ακούσουμε. Θα αφήσουν πάλι τις εστίες στην ευχή του Θεού. Δεν θα υπάρχει καμία μέρημνα για τους εστιακούς. Θα υποβαθμιστούν όπως έχουν υποβαθμιστεί όλες οι υποδομές όλα τα τελευταία χρόνια που έχουν δοθεί στην επιχειρηματική λειτουργία. Γιατί και τώρα υπάρχει επιχειρηματική λειτουργία μέσα στις εστίες μας. Και δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Και αντίστοιχα για τους επαρχιώτες φοιτητές, δεν θα μπορούν να σπουδάσουν με τους γονείς μας και με την ακρίβεια που έχει φτάσει στο Θεό, έτσι. Και δεν μπορεί, δηλαδή, υπάρχουν στις φοιτητές μας που δεν έχουν πρόσβαση στην εστία. Αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να γυρίσουν στο Νίκη και πληρώνουν υπέροντα ποσά. Έτσι. Το σούπερ μάρκετ έχει πάει στο Θεό, το ρεύμα έχει πάει στο Θεό και δεν υπάρχει καμία λύση για αυτές τις οικογένειες. Άρα, εμείς λέμε ξεκάθαρα και σωστά ότι η λύση είναι μία. Είναι αυτή. Και άμα θέλετε, για να απαντήσω και στο άλλο, με φωτισμό, με επαρκής φύλαξη, που υπάρχουν φύλαξη αυτή τη στιγμή και έχουν απολυθεί ένα μεγάλο μέρος
της φύλαξης. Διοικητική όμως, όχι αστυνομική. Διοικητική, όχι αστυνομική, γιατί ξέρουμε καλά και το έχουμε αποδείξει και φάνηκε, άμα θέλετε να επανέλθω και στην αρχή, στις φοιτητικές εκλογές, ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία είτε στην ευθύνη του Ιδρύματος, είτε στην ευθύνη του προστασίας του πολίτη του Υπουργείου, δεν έρχεται να εξασφαλίσει τις ανάγκες των φοιτητών. Έρχεται για άλλο λόγο, για να βάλει εμπόδια σε αυτές τις διεκδικήσεις. Για να μην μπορούν να παλεύουμε την επόμενη μέρα φοιτητές για χρηματοδότηση, για να φύγουν εργολάβοι και επιχειρηματική λειτουργία, για πτυχία με αξία με όλα τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα κτλ. Κτλ. Για να μην τα. Κύριε Βιτζιλέ, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στις σπουδές σας και να πάνε όλα καλά και να γίνουν και οι εστίες ανθρώπινες και να παραμείνουν δημόσιες. Σας ευχαριστώ θερμά.